Τώρα κύριε Ζηγύρο, να δούμε τι έχει γίνει με βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που μας έχει μπερδέψει και αυτή η υπόθεση. Όπου έχει υπάρχει μία εμπλοκή με τους ψευτομουφτίδες επάνω στη Θράκη. Ακριβώς. Τι έχει συμβεί εδώ. Λοιπόν, δεν μας για να καταλάβουμε λίγο από την αρχή τι ακριβώς έχει γίνει. Πολύ ωραία. Δεν είναι από βουλευτές, είναι από βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Μην τους βάζουμε όλους, παρακαλώ πολύ, κυρία. Στο σακούλι, κύριε Τζίφα, στο ίδιο τσουβάλι. Κύριε Τζίφα, γιατί. Ποιος έφεξε τον τίτλο. Ο κύριος Τζίφας μας λέει, κυρία, εδώ. Σας Λουφιανέδη, σας αποκαλύπτει. Εσείς το βάλατε. Να μπορώ να μην το ακούσω εγώ, για αυτό πες τα, πες τα, βγήκανε αυτό, μιλάμε. Μπορεί να το γράψατε εγώ, πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Έτσι, λέει, κυρία, συναδελφός σας. Εγώ σας το λέω. Εντάξει, ό,τι πείτε. Πάμε λοιπόν εδώ. Να δούμε τι έχει γίνει. Υπάρχει μία φωτογραφία, να ξεκινήσουμε τη φωτογραφία, παρακαλώ. Ναι, καλύτερα. Υπάρχει μία φωτογραφία, για να καταλάβουν οι φίλοι τηλεθεατές. Υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μπαρχάν Μπουράν, με τους δύο οι οποίοι διεκδικούν να γίνουν. Τι, κύριε Τζίφα. Μουφτίδες, δηλαδή, ναι, σαν να λέμε οι Μητροπολίτες της Κομωτινής και της Θράκης, ναι, για τους Έλληνες μουσουλμάνους της περιοχής, τους οποίους ο κύριος Μπαρχάν Μπουράν τους αποκαλεί μειονότητα, όπως αποκαλεί μειονότητα της Θράκης, γενικώς όλους ανεξαιρέτως τους μουσουλμάνους της περιοχής. Αυτός είναι ο κύριος ο οποίος είναι στο κέντρο και τον πλαισιώνουν. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι ο κύριος Μπουράν, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υποδέχεται και τους δύο υποψηφίους που προωθεί η Τουρκία για τη θέση του μουφτή για τον νομό Ξάνθης. Ο κύριος Μπουρχάν λοιπόν καλεί τους μουσουλμάνες, αυτή είναι η πληροφορία, καλεί τους μουσουλμάνους της περιοχής να ψηφίσουν τον έναν εκ των δύο ώστε να εκλεγεί μουφτής για την επόμενη πενταετία. Ακριβώς. Μόνο που έχει αλλάξει ο νόμος, ο οποίος νόμος 4964 κάθετος 2022 δεν προβλέπει ούτε εκλογές, ούτε ότι το προξενείο ή τοπικοί βουλευτές ορίζουν ή προμοτάρουν υποψηφίους. Ακριβώς. Ο νόμος είναι σαφής και τι λέει, κύριε Τζίφα. Ο νόμος είναι σαφής και μάλιστα τώρα ετοιμάζεται αυτή την εβδομάδα να επικυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, βγάζοντας ουσιαστικά καταργώντας το νόμο του 1920-1991. Και μάλιστα είναι ένας νόμος ο οποίος λέει επί της ουσίας τα γρήγορα τι, ότι θα πρέπει 33 μέλη τα οποία θα απαρτίζονται από ανθρώπους από την Κομωτινή και τη Θράκη. Από μέλη της μειονότητας. Από μέλη, ναι, των μουσουλμάνων, των Ελλήνων μουσουλμάνων, θα πρέπει αυτοί να δίνουν το στίγμα για το ποιος θα πρέπει να είναι ο πραγματικός μουφτής, πάντα όμως υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου Παιδείας και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι τόσο δε συγκεκριμένο το στην ουσία διορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Ναι. Και ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Εμείς και θα πούμε, ζητείτε, ναι, ζητάει το Υπουργείο Παιδείας αυτό, μέσω του νόμου αυτού, οι άνθρωποι που θα είναι μουφτίδες να είναι καταρτισμένοι. Δηλαδή να έχουν περάσει από ιερατικές σχολές, να έχουν διαβάσει σωστά το Κοράνι. Το θέμα εδώ πέρα είναι, εμείς εξετάζουμε το εξής. Υπάρχουν λοιπόν τα δημοσιεύματα αυτά, τα οποία θέλουν το συγκεκριμένο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να λέει εδώ έχουμε εκλογές, κάτι το οποίο εκλογές απαγορεύονται στην ουσία. Δηλαδή υπάρχει μια περίεργη κατάσταση για το οποίο τον καταγγείλει το συγκεκριμένο βουλευτή. Μην τον καταγγέλουμε τον άνθρωπο. Εμείς παρουσιάζουμε την είδηση. Εμείς όσο έχουμε χρέος, προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Μίλησε με τον κύριο Τζίφα, με τον ίδιο μίλησες. Βεβαίως, με τον ίδιο. Τι σου είπε.
Τι να μου πει, μου ακριβώς. Είπε ακριβώς. Ένα νέο του διάλογο. Πάμε λοιπόν. Τα λόγια του η αρχική κουβέντα σας ποια ήταν? Η αρχική κουβέντα μας ήταν ότι θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μας δώσετε κάποιες εξηγήσεις σχετικά με το θέμα των μουφτίδων. Γιατί εδώ στην Αθήνα ο άνθρωπος βρίσκεται στην Κομωτινή. Εδώ στην Αθήνα ίσως να μην έχουμε καλή γνώση του τι σημαίνει ακόμα και η λέξη μουφτής. Θα θέλαμε λοιπόν να μας δώσετε κάποιες εξηγήσεις. Ναι. Όπως επίσης και για το γεγονός της φωτογράφησής σας μαζί με τους δύο ενδυνάμει μουφτίδες. Τι είναι αυτοί και γιατί τους προμοτάρετε? Ναι. Δεν έχετε γνώση, μου λέει, εσείς. Ουσιαστικά μου έκανε μια άτυπη επίθεση, γιατί λένε η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, αλλά κόκαλα τσακίζει. Ναι. Όπου προσπαθούσε να μου πει ότι μιλάμε για μειονότητα τουρκική στην περιοχή και όχι για Έλληνες μουσουλμάνους, ότι θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσουν εκείνοι ποιοι είναι αυτοί που θα πρέπει να βγάλουν μουφτή και όχι το Υπουργείο Παιδείας, και ουσιαστικά ότι είμαστε άσχετοι. Μάλιστα. Ως ελληνικό κράτος, ως δημοσιογράφοι, ως Έλληνες πολίτες και τα λοιπά. Ωραία. Και δέχτηκε να βγει στην εκπομπή. Και δέχτηκε βεβαίως να βγει στην εκπομπή για να μας δώσει ο ίδιος εξηγήσεις, πράγμα το οποίο και εγώ φυσικά το δέχτηκα. Και γι' αυτό τον καλέσαμε, για να του δώσουμε έτσι λόγο και βήμα. Μετά τι συνέβη? Μετά τι συνέβη? 3 λεπτά λοιπόν πριν την εκπομπή έστειλε ένα μήνυμα στο οποίο έλεγε ότι έχω λάβει σαφή και συγκεκριμένη εντολή από την ηγεσία του κόμματος να μην μιλήσω Πασόκ, δηλαδή, για το Πασόκ, να μην μιλήσω για το συγκεκριμένο θέμα επουδενή. Σας ζητάω συγγνώμη, ξαναλέω, ήταν ευγενέστατος, γιατί η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, αλλά μάλιστα, άρα λέει και τον αφήνει, και το ότι δεν τον αφήνει το Πασόκ, λέει. Ναι. Ο ίδιος ήθελε να μιλήσει, ναι, αλλά δεν τον αφήνει, λέει, το Πασόκ. Ακριβώς. Άρα... Εδώ λοιπόν... Ναι. Συγγνώμη, επειδή δεν σας βλέπω, αν μπορώ να παρέμβω. Ακούμε, εδώ χαρά. Λοιπόν θεωρώ ότι το Πασόκ πρέπει να πάρει θέση. Θέλετε το Πασόκ ή όχι την ελληνική νομοθεσία? Πώς γίνεται να έχει στους κόλπους του έναν βουλευτή ο οποίος αναγνωρίζει τη μειονότητα ως τουρκική? Κάτι που δεν αναγνωρίζει η ελληνική πολιτεία. Καλή, τι κάνει? Καλή σε εκλογές για τον νέο ψευδομουφτή Ξάνθης? Δηλαδή κάποιος που δεν αναγνωρίζει πολιτεία. Εγώ θεωρώ ότι το Πασόκ εδώ πρέπει να πάρει θέση. Μα πήρε θέση, λέει. Το απαγόρευσε να μην να μιλήσει στην εκπομπή. Από το στόμα μου το πήρε. Ευχαριστώ. Καλέστε παρακαλώ πολύ στο γραφείο τύπου τώρα, κυρία Γενιρά του Πασόκ. Να βγει υπεύθυνο του Πασόκ να μα πει τι γίνεται εδώ. Αυτό το και για ποιο λόγο απαγορεύσανε να μιλήσει ο βουλευτή του Πασόκ στην εκπομπή μα? Ενώ αυτό είχε πει ότι θα βγει. Ο βουλευτή στον πάνω δεν έχει βγει δημοσίω στο Πασόκ να πάρει θέση. Αυτό πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή το Πασόκ. Και να θυμίσουμε, χαρά και αγαπητοί συνδετημόνες, ότι μέχρι σήμερα είχαμε τους ΣΥΡΙΖΑΟΥΣ βουλευτές στην Θράκη, εκ των οποίων κάποιοι είναι ξεκάθαρα γκρίζοι λύκοι, φωτογραφημένοι να κάνουν... Παρακαλώ. Φωτογραφημένοι να κάνουν τον σύμβολο των γκρίζων. Αυτά που λέτε, κύριε Τζίφα, θα σας καλέσει αύριο εισαγγελέα. Έχετε το αποδείξετε. Βεβαίως, θα φέρω και έχετε το αποδείξετε. Φωτογραφικό υλικό. Κάνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το σήμα των γκρίζων λύκων. Ναι, κάνει το σήμα. Έχετε τις φωτογραφίες? Ναι, υπάρχει τέτοιο υλικό. Θα τις φέρετε. Θα τις φέρω να τις δείτε. Θα τις φέρω να τις δείτε, βεβαίως. Μάλιστα, είναι κάτι. Και με τη σελίδα του γεμάτη μόνο δεν με... Δεν τα λέει εκπομπή, τα λέει κύριο Τζίφας προσωπικά ο ίδιος. Ώστε αν τον καλέσει οποιαδήποτε αρχή, να μπορέσει και να πρόβλημα το αποδείξει. Γι' αυτό που λέει και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Για συγκεκριμένους. Συγκεκριμένους. Όμως το αποδείξετε. Αν σας καλέσει αύριο εισαγγελέα, θα πρέπει να το αποδείξετε, κύριε Τζίφας. Ναι, για συγκεκριμένους. Είστε σίγουρα για αυτό που λέτε? Παρακαλώ. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο θέμα του Πασόκ. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Προσπαθούμε να βρούμε και τον βουλευτή που είχε πει ναι, θα βγει στον αέρα τη εκπομπή και μετά είπε στον κύριο Τζίφα, του στείλε μήνυμα. Γραπτό μήνυμα είναι? Ναι, είναι. Μπορεί γραπτό να το διαβάσει? Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως. Να το ακούσουμε. Γιατί εδώ τα λέμε όλα. Ναι, γι' αυτό και σας είπα. Πείτε μας, γιατί υπάρχει σοβαρότητα στο θέμα.
Συγχωρέστε με ένα δευτερόλεπτο. Το μήνυμά του λοιπόν του κυρίου Μπουράν Μπαχράν είναι εντολή του κόμματος. Δεν δίνω καμία συνέντευξη μέχρι νεοτέρας. Σου ζητάω κύριε Τζίφα συγγνώμη. Εντολή. Εντολή του κόμματος. Εντολή του κόμματος. Δεν δίνω καμία συνέντευξη μέχρι νεοτέρας. Δηλαδή τι, το Πασόκ δεν θέλει να βγει ο βουλευτής του να μιλήσει. Ναι, πήρε το κόμμα τηλέφωνο προφανώς. Μα ποια η δημοκρατία είναι αυτή. Έλα, για δε. Ένα κόμμα που υποστηρίζει τη δημοκρατία, που καταγγέλει τις παρακολουθήσεις, που καταγγέλει, δεν αφήνει τον βουλευτή του να βγει και να μιλήσει. Έλα, δε. Και υπάρχει γραπτό μήνυμα από το κινητό του βουλευτή, είναι το μήνυμα. Ναι, ναι, από το κινητό του βουλευτή, βεβαίως. Μάλιστα. Δηλαδή. Και λυπάμαι που δεν έχω και τη συνομιλία ηχογραφημένη ολόκληρη. Μα δεν θα μπορούσατε να έχετε κάτι τέτοιο, γιατί θα είναι παράνομο. Δεν κάνετε υποκλοπές εσείς, κύριε Τζίφα. Όπως κάνουμε, ναι, είναι δυνατόν. Παράνομο θα ήταν. Παράνομο. Πάμε λοιπόν στο νόμιμο. Στο μήνυμα το οποίο έστειλε ο βουλευτής και λέει εντολή του κόμματος. Απορώ αν τα γνωρίζει αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης. Και αν την απαγόρευση την είχε από κάποιους άλλους. Και όχι τον ίδιο τον πρόεδρο του Πασόκ. Τα ξέρει ο κύριος Ανδρουλάκης αυτά. Είναι γνώστης, είναι ενήμερος. Σε λίγο θα προσπαθήσουμε να έχουμε μία απάντηση από το Πασόκ για όλα αυτά. Το γραφείο, γιατί είναι πολύ σοβαρά. Το γραφείο τύπου είναι το καθήλυνα αρμόδιο. Μάλιστα. Και το γραφείο του Προέδρου του Πασόκ επίσης. Έτσι, εκεί το πήγαινα. Εκεί, για να ενημερωθεί για να δούμε τι γίνεται. Εκεί το πήγαινα. Πολύ περίεργα. Να απαγορεύει το κόμμα, το Πασόκ, το Δημοκρατικό Κόμμα Πασόκ, σε ένα βουλευτή του να βγει και να μιλήσει για αυτά τα ζητήματα. Επειδή βγήκε η συγκεκριμένη φωτογραφία και έχουν βγει όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι αλήθεια ή ψέματα, εμείς αυτό θέλαμε να δούμε. Μένουμε εδώ, θα επανέλθουμε σε λίγο. Πάμε πρώτα γρήγορα να δώσουμε σε όλους εσάς. Πάμε να δώσουμε, γιατί το θέμα της ενέργειας αποσχολεί όλους μας. Οι λογαριασμοί του ρεύματος.